Διαβάζω ότι ένας 25χρονος αλλοδαπός στο Ηράκλειο Κρήτης αυτοπυρπολήθηκε στις 30 του Οκτώβρη. Πήγε στο βενζινάδικο, αγόρασε ένα μπιτόνι βενζίνη, το πλήρωσε, αξιοπρεπέστατος, το λούστηκε και λαμπάδιασε. Δεν γνωρίζω το κίνητρο, αλλά σίγουρα κάποιον λόγο είχε, αυτό δεν το κάνεις κατά λάθος. Το σοβαρό από την άποψη του λιμπερταριανισμού είναι ότι οι εργαζόμενοι στο βενζινάδικο έτρεξαν με πυροσβεστήρες να τον σώσουν. Μετά ήρθε και το ΕΚΑΒ και σήμερα νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δηλαδή, τη βγάζει δεν τη βγάζει. Και να τη βγάλει, θα έχει προβλήματα υγείας για το υπόλοιπο της ζωής του σίγουρα. Παιδιά, όταν κάποιος καίει το σώμα του, επίτηδες, δεν είναι σωστό να παρεμβαίνουμε. Ο άνθρωπος είναι αυτόκτητος. Το σώμα του του ανήκει. Ήθελε να το κάψει μέχρι θανάτου προφανώς. Δεν ήθελε να βρεθεί διασωληνωμένος και με προβλήματα υγείας. Του χαλάσατε τα σχέδια παρεμβαίνοντας στο σώμα του με φυσικό τρόπο, με πυροσβεστήρες, και αυτό είναι επίθεση, είναι παραβίαση της αρχής μη επίθεσης. Καταλαβαίνω ότι αυτός που διέπραξε την επίθεση, ο εργαζόμενος στο βενζινάδικο, είχε καλή πρόθεση. Για καλό το έκανε, πίστευε πως έκανε καλό. Έκανε όμως λάθος. Του έκανε κακό. Γιατί η αξιακή κλίμακα του καθενός είναι υποκειμενική. Και για τον 25χρονο το επιθυμητό δεν ήταν να σωθεί, ήταν να γίνει κάρβουνο. Και δεν ήταν σίγουρα επιθυμητό να βρεθεί στη ΜΕΘ αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας για το υπόλοιπο της ζωής του. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην το έκανε ο βενζινάς για να σώσει τον άνθρωπο, αλλά για να σώσει το βενζινάδικο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δεν ξέρω σε τι απόσταση ήταν οικειόμενος από την Αντλία. Αν ήταν κοντά, κατανοώ ότι ο βενζινάς έπρεπε να προστατεύσει την περιουσία του και ο αυτόχειρας ας πήγαινε να καεί παραπέρα. Αλλά αν ο αυτόχειρας ήταν ήδη σε απόσταση ασφαλείας, ήταν έξω στο δρόμο για παράδειγμα, δεν είχε κανένα δικαίωμα κανείς να πάει να τον σώσει με το ζόρι. Όποιος ήθελε θα μπορούσε να πάει εκεί με τον πυροσβεστήρα και να ρωτήσει «Θέλεις να σε σβήσω? Μήπως το μετάνιωσες?» Σεβασμό λοιπόν στην αυτοκτησία των άλλων, όχι πατερναλισμό, όχι σώσιμο με το ζόρι, και να ξέρετε ότι στην ελεύθερη κοινωνία αυτός ο 25χρονος θα μπορούσε να μηνύσει τώρα τον βενζινά και να του απαιτήσει σημαντική αποζημίωση για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που θα αντιμετωπίσει στο υπόλοιπο της ζωής του αν επιζήσει. Εγώ του εύχομαι να γίνει το θέλημά του όποιο είναι πλέον αυτό. Χαίρετε.